Συνεχίζεται η μάχη με την αισχροκέρδεια και θα δούμε τώρα μετά τον πόλεμο που κήρυξε χθες η κυβέρνηση σε όλους αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να αφαιρέσουν χρήμα από τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Τι θα γίνει? Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κ. Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος των εργαζομένων καταναλωτών Ελλάδος. Κύριε Ραυτόπουλε, καλημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Αργυρί. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές μας. Λοιπόν, πώς είδατε αυτές τις παρεμβάσεις, τις τέσσερις παρεμβάσεις που εξειδίκευσε χθες ο κ. Σκρέκας? Κύριε Αργυρί, θα ήθελα να ξεκινήσω από την αρχή να πούμε ότι μέσα σε 14 μήνες είναι η τρίτη δέσμη μέτρων η οποία παίρνει η κυβέρνηση. Το πρώτο ήταν το καλάθι του νοικοκυριού, το δεύτερο ήταν η μόνιμη μείωση τιμής από 5% και τώρα έρχονται αυτά τα τέσσερα μέτρα. Να πούμε για να ξαναπάρουν μέτρα, για να ξαναπάρει μέτρα το Υπουργείο Ανάπτυξης, η κυβέρνηση, πάει να πει ότι τα μέτρα τα προηγούμενα ήταν αναποτελεσματικά. Αυτό το οποίο λέγαμε εμείς δεν έφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα τα οποία θέλαμε. Εδώ λοιπόν αυτά τα τέσσερα μέτρα τα οποία πάρθηκαν χθες, να πούμε ότι θα ξεκινήσουν μετά από μια νομοθετική παρέμβαση που πρέπει να γίνει όσον αφορά το περιθώριο κέρδος στο ρεφικό γάλα και μετά από περίπου 40 με 50 ημέρες που δίνει η κυβέρνηση περίοδο προσαρμογής στις βιομηχανίες προς τις αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ. Αυτό σημαίνει ότι θα ξεκινήσουν τα μέτρα αυτά που ανακοινώθηκαν χτες περίπου το Μάρτιο. Δηλαδή θέλω να πω, μην περιμένει ο κόσμος, οι καταναλωτές, ότι αύριο το πρωί σήμερα θα πάνε και θα δουν μειωμένες τιμές στα ράφια των αλυσίδων των σούπερ μάρκετ ή στα καταστήματα γενικής πώλησης. Πάμε λοιπόν να τα δούμε ένα-ένα αυτά τα τέσσερα μέτρα πολύ γρήγορα, εντάχυση με επικεφαλίδες θα έλεγα, τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να ωφελήσει τους καταναλωτές. Το πρώτο μέτρο είναι ότι θα περιορίσει κατά 30% τις προσφορές που κάνουν οι βιομηχανίες προς τις αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, όταν η βιομηχανία κάνει, αυτά είναι τα δώρα των βιομηχανιών προς το σούπερ μάρκετ. Ένα δώρο, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα προϊόν, ένα και ένα δώρο. Ποτέ και κανένας καταναλωτής δεν έχει δει ότι αυτό το πράγμα. Το ένα και ένα δώρο πράγματι είναι έτσι, είναι αλήθεια. Είναι παραπλανητικό, γιατί το λέω είναι παραπλανητικό, γιατί η τιμή περίπου στο ένα και ένα δώρο είναι μείον 30%. Αυτό είναι το ανώτερο στο ένα και ένα δώρο. Το δεύτερο λέει, κάνουμε μία προσφορά στο δεύτερο προϊόν. Αν πάρετε ένα προϊόν έχει 4 ευρώ, αν πάρετε δύο προϊόντα έχουν 9 ευρώ. Και αυτό είναι στο δεύτερο προϊόν μείον 50%. Πού είναι το 50%? Τρίτον, έχουν για παράδειγμα ένα απορριπαντικό το οποίο είναι ένα και ένα δώρο 36 και 36 μεζούρες 72 και έχει τιμή 13,95. Και ακριβώς το από κάτω ράφι έχει ένα άλλο το ίδιο απορριπαντικό, αλλά σε άλλη συσκευασία, το οποίο είναι σε 77 μεζούρες που έχει 11,35. Δηλαδή 2 ευρώ λιγότερο και περίπου απλά με 3 μεζούρες περισσότερο. Απλά οπότε, με διαφορετική συσκευασία. Ακριβώς. Ποιο είναι το δώρο? Το θέμα είναι αν εσείς εκτιμάτε ότι αυτό το μέτρο που πήρε η κυβέρνηση μπορεί να αποφέρει κάποιο κέρδος για τον καταναλωτή. Αυτό θέλω να πω, ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα αποφέρει προς τον καταναλωτή όφελος. Το δεύτερο είναι, λέει, το δεύτερο μέτρο είναι καθαρές τιμές πλέον από το χωράφι στο ράφι. Δηλαδή, τιμές μέχρι τώρα ήταν βρώμικες. Και τι δεν λένε την αλήθεια, να πούνε ότι η τιμή από το χωράφι στο ράφι αυξάνεται, τετραπλασιάζεται, είσαι και σε άλλες περιπτώσεις πηγαίνει ο καταναλωτής, εμείς δηλαδή το αγοράζουμε 5, 6 έως και 10 φορές ακριβότερο από ότι το πουλάει ο αγρότης. Τώρα τι θα κάνουμε? Ο αγρότης θα σταματήσει να το πουλάει το προϊόν αυτό ή θα το πουλάει φθηνότερα στο χοντρέμπορο? Όχι βέβαια. Την ίδια τιμή θα το πουλάει. Θα περιορίσει ο χοντρέμπορος ή ο μεταποιητής ή ο λιανέμπορος το περιθώριο κέρδους? Αυτό το περιθώριο κέρδους είναι συγκεκριμένο, έχει πλαφόν. Δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το περιθώριο κέρδους που έχει το 2021. Το πρόβλημα ποιο είναι λοιπόν εκεί πέρα, που είπαν ότι θα είναι 3% η φύρα ή 3% θα κόβεται τιμολόγια πιστωτικό. Δηλαδή μέχρι τώρα πόσο ήταν το πιστωτικό τιμολόγιο? Πάμε στο τρίτο μέτρο, το οποίο το τρίτο μέτρο είναι, όπως είπε και ο κύριος Πρωθυπουργός, το ρεφικό γάλα, το οποίο δεν μπορεί να πωλείται. Διαπιστώσανε ότι υπάρχουν στρεβλώσεις στην αγορά και πωλείται ακριβότερο, έως 213% σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα. Και τώρα λέει θα νομοθετήσουν και θα είναι το πλαφόν του περιθωρίου κέρδους. Προσέξτε, όχι το προϊόν στη λιανική πόλη στα πολύ φθηνότερα 7%, το περιθώριο του εμπορικού κέρδους. Αφαιρώντας τα λειτουργικά έξοδα της βιομηχανίας, θα είναι 7%. Και ποιος γνωρίζει τα λειτουργικά έξοδα της βιομηχανίας? Και το 7% θα πάει από πού? Πού ήταν πριν? Ήταν 8%, ήταν 9%, ήταν 20%. Πόσο ήταν? Γιατί δεν μας το λένε αυτό? Κύριε Ραυτόπουλε, αυτό που πάντως προκαλεί αίσθηση στους πολίτες, στους καταναλωτές, είναι ότι εμείς είμαστε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δομές, με αρχές που πρέπει να ελέγχουν, με ελεγκτικούς μηχανισμούς.
και δεν τα καταφέρνουμε. Και τα γειτονικά, η γειτονική Βόρεια Μακεδονία, στα Σκόπια όποιος τα έχει επισκεφτεί, βλέπει ότι υπάρχουν πολύ φθηνότερες τιμές. Η Βουλγαρία, η οποία λέμε ότι έχει μικρότερη αγοραστική δύναμη από εμάς και μικρότερες οικονομικές δυνατότητες, έχει επίσης χαμηλότερες τιμές. Και πολλές φορές βρίσκουμε προϊόντα τα οποία είναι ελληνικά, από ελληνικές βιομηχανίες. Πώς εκεί αυτοί οι άνθρωποι καταφέρνουν και έχουν αυτές τις τιμές και καταφέρνουν και ελέγχουν και πιέζουν τις βιομηχανίες και δίνουν αυτές τις τιμές και στην Ελλάδα δεν το καταφέρνουμε. Και θα έλεγα ότι είναι και τα ίδια προϊόντα των πολυεθνικών εταιριών, τα οποία τα αγοράζουμε εδώ εμείς ακριβότερα σε σχέση με τους καταναλωτές στις γειτονικές μας χώρες. Αυτό το οποίο λοιπόν συμβαίνει, κύριε Αργυρέ, είναι το γεγονός ότι εδώ δεν είναι το θέμα της ακρίβειας. Δεν είναι το θέμα ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη. Εξάλλου αυτό απεδείχθηκε από το γεγονός ότι όλα τα προϊόντα που αγοράζουν, που πουλάνε οι πολυεθνικές στη χώρα μας, τα αγοράζουμε εμείς ακριβότερα από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν καταρρίφθηκε άλλος ένας μύθος ότι ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος. Γιατί εάν ήταν εισαγόμενος ο πληθωρισμός, ας φέρουν λοιπόν τις τιμές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα. Για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Μας λέγανε στην αρχή ότι η εσωκέρδεια είναι μεμονωμένο φαινόμενο, δεν υπάρχει. Και ξαφνικά σοριδό μετά από στοχευμένες παρεμβάσεις και καταγγελίες των καταναλωτών αλλά και των καταναλωτικών ενώσεων, πέφτουν τα πρόστιμα. Ένα. Δύο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Αργυρέ, προϊόντα τα οποία, όπως είπατε, πολλούνται πολύ φτηνότερα, ελληνικά προϊόντα, όπως είναι το ελαιόλαδο, όπως είναι το τυρί ή φέτα που είναι pop προϊόν. Πολλούνται πολύ φτηνότερα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δει στη Γερμανία, στο Λουξεμβούργο, ακόμα και όσπρια, ακόμα και ρύζι, ακόμα και αυτές οι τυποποιημένες πίτες που πολλούνται φτηνότερα από ό,τι πολλούνται στην Ελλάδα. Εκείνο όμως που πρέπει να πούμε είναι ο μισθός, το εισόδημα αυτών των καταναλωτών, των πολιτών, των χωρών αυτών είναι τετραπλάσιος ή και πενταπλάσιος από τον κατώτατο μισθό του Έλληνα. Έχετε για να δίκιο. Δούμε και ποιο είναι, πόσο είναι το χάος που μας χωρίζει μεταξύ όχι μόνο της τιμής αλλά και του εισοδήματος. Εδώ έχουμε αυτή τη στιγμή χάσει πάνω από το 25% της αγοραστικής δύναμης του μισθού. Κύριε Ραυτόπουλε, θα είμαστε εδώ να κρίνουμε την προσπάθεια της κυβέρνησης αυτή που ξεκινάει. Βεβαίως και τη βλέπουμε θετικά. Δεν τη βλέπουμε αρνητικά. Τη βλέπουμε θετικά. Όμως, πολύ φοβάμαι, δεν θέλω να γίνω ψυχακόν, κύριε Αργυρέ, αλλά τους επόμενους μήνες, 2-3 μήνες, θα έρθουν να ξαναπάρουν άλλη μια δέσμη μέτρων, γιατί αυτά δεν θα σταθούν άξια να πατάξουν την εσωκέρδεια ή την ακρίβεια ή την κερδοσκοπία. Μάλιστα. Κύριε Ραυτόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.